Λοιπόν. Γεια σας. Και χαρά σας. Όλα έτοιμα. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Μάστερ. Λιγκ. Αφιδέξι. Με τα φιλαράκια μου τα πιστολιά. Άστρος η πρώτη. Ο Baby Sofo. Ρίζος. Τα πιστόλια για εκείνα το παιχνίδι είναι ένας μεγάλος τελικός στην προσπάθεια που κάνουν να γλιτώσουν την κατηγορία. Ο Κούδας πέτυχε το πρώτο καλάθι για τους αμφιδέξιους. Από την άλλη, αφιδέξι, έχουν τρεις ευκαιρίες στα τελευταία τρία παιχνίδια. Θέλουν μία νίκη για να περάσουν στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του ομίλου και από εκεί να πάρουν την πρόκριση για τα play-offs. Κεφαλιανός, Ιωαννίδης. Ιωαννίδης. Η μπάλα θα γυρίσει. Ο Φαλιανός θα πατήσει καλά. Με ταμπλό θα πετύχει το καλάθι. Θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 2-2. Κούδας. Ρίζος. Τζαβέλας. Ρίζος. Σιγά μην το χάνε. 2-5. Ευστόχης έξω από τη γραμμή των 6.75 και δίνει Ρωσονέρη προβάδισμα 3 πόντων. Λιόλιος θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. Προσωπικό. Ο Γιώργος έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό. Και μειώνει στον πόντο.
Ρίζος. Θα πάρει και πάλι την μπάλα. Νέο καλάθι. Καλό ξεκίνημα για τους αφιδέξιους. Η διαφορά στους 5. Ιωαννίδης. Το φλότερ. Το καλάθι δεν θα έρθει. Το 4-9 παραμένει. Γιολιός. Θα προσποιηθεί. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι και φάουλ. Θα μειώσει στους 3. 6-9. Εύστοχος και στη βολή. Ο παδί Αμβροσιού. Ναι. Ρίζος. Με ταμπλό. Και αυτό. Και ξεκινήσει καυτός. Πυροβολή από παντού. 7-11. Η διαφορά στους 4. Λιόλιος. Το irregular πλέον είναι στην τελική ευθεία. Δεν σηκώνει εκπτώσεις στην απόδοση κανενός. Όλοι χρειάζονται. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα. Ρίζος. Η άμυνα θα βγει. Τα 11 το σκορ. Πολύ ωραία η αλλαγή αυτή που γίνεται τώρα. Ο Σουρνάρας θα περάσει εκτός για να μπει ο Αμβρόσιος, ο οποίος χειροκροτείται από τον κόσμο που έχει κατακλείσει εδώ από κάτω την εξέδρα. Η άμυνα θα βγει. Ο κόσμος των αφιδέξιων. Τι πάσα ήταν αυτή από το ρίζο. Τάσο, τι πάσα ήταν αυτή. Πω. Απίστευτο. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Θα γίνει το λάθος. Ο Κούδας ακολουθεί. Ο Αμβρόσιος ακολουθεί τον Κούδα. Θα πάρει την μπάλα και θα τελειώσει με το αριστερό. Το πρώτο του καλάθι με lay-up. Ιωαννίδης. Λιόλιος. Ο Γιώργος δεν θα πετύχει το καλάθι. Αμβρόσιος. Στον Ρίζο. Κούδας. Τώρα έχουμε φάουλ ή βήματα. Έχουμε φάουλ χαμηλά. Πάμε σε ένα time out. 3 και 19, πρώτο δεκάλεπτο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το time out. Η μπάλα χαμηλά στον Κούδα, έχει το Λιόλιο, θα γυρίσει με το αριστερό, Μαυρεδάκης θα μαζέψει. Το σκορ στο 7-13. Βήματα. Θα σφυρίξει ο Ρεφ Καραμασιώτης. Το πήρε πάνω του. Τα πιστόλια τα οποία έχουν έρθει με κόσμο, τηρουμένο των αλληλεγγύων. 8 στον αριθμό. Σύντομο προπονητή. Μια χαρά. Από την άλλη πλευρά η συνήθις ύποπτη. Η 7 αφιδέξη. Θα γίνει το λάθος τον Καρτιώρα. Κούδας στο Τζαβέλα. Ο Αμβρόσιος θα στοχίσει. Τσαπανίδης. Κεφαλιανός. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Οι Ρωσονέροι θα καθαρίσουν την υπόθεση αμυντικό rebound. Ρίζος για τρεις. Αστοχός. Η μπάλα στα χέρια του Τζαβάρα. Βουλγάρης μόλις μπήκε στο παρκέ. Αφήσα φυκθείς από πού απαεροδρόμιο. Τώρα ήρθε. Ήρθε για να βοηθήσει την ομάδα. Ο Ρίζος θα εξτοχίσει. Θα βάλει και αυτό. 7-15. Είναι φωτιά. Τα βάζει όλα από παντού. Θα πρέπει τα πιστόλια να βρουν τρόπο να ανακόψουν το επιθετικό κρεσέντο του Τάσου. Τζαβί. Μαυρεδάκης. Ο Βουλγαρής πρέπει να αλλάξει. Μαυρεδάκης θα ευστοχίσει. Γκατζιόρας. Θα πάρει το τρίποντο. Ενίοτε το έχει. Ενίοτε. Κεφαλιά να σας το οχίσει. Και η μπάλα στα σίγουρα χέρια του Αμβρόσιου. Ο οποίος επανήλθε, είναι εδώ. Και φωνάζει παρόν. Σε αυτό το αποφασιστικό κρίσιμο παιχνίδι για τους αμφιδεξιούς. Θέλουν μία ανοίξη στα τελευταία τρία παιχνίδια. Κούδας. Θα στοχίσει Μαυρεδάκης. Θα καθαρίσει την υπόθεση αμυντικό rebound. Τζαβέλας, θα γίνει το λάθος. Τζαβέλας. Σίδερο. Κεφαλιανός. Θα το βάλει στην εκνοή με τρόπο περίφημο, εξαιρετικό, καταπληκτικό. 11-15. Μειώνει στους 4. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Τα λέμε σε λίγο. Ο αναγνώστης είναι η μεγάλη απώλεια των Most. Πότε επιστρέφει? Δεν ξέρουμε ακόμα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο Ιωαννίδης θα χρησιμοποιήσει τα αθλητικά του προσόντα και θα μειώσει στους 2, 13-15. Κουδάς δεν θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Η άμυνα του Ρίζου ήταν καθαρή. Ανέκοψε την πορεία του Κεφαλιανού. Ζαβάρας. Μαυρεδάκης. Θα βάλει τον Ρίζο μέχρι μέσα. Τώρα εδώ υπερήχε. Έπρεπε να χρησιμοποιήσει το κορμί του. Να προχωρήσει προς το καλάθι. Να το πιστέψει πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι τίθεται και ένα θέμα ψυχολογικό κάθε φορά που φταίνει λίγο με πιει στην πηγή για να πιει νερό. Θα στοχίσει και πάλι. Ο Βούλγαρης ετοιμάζεται. Αμβρόσιος. Θα κάνει το λάθος. Ιωαννίδης. Ζαβάρας. Ιωαννίδης. Τζάβι για 3, για 2 πάτα και συγγνώμη δικό μου το λάθος. Άστοχο. Ο Παπαδιονυσίου τι δεν είναι καν στο live. Απίστευτα πράγματα. Έχει απαρνηθεί τελείως η ομάδα. Ρίζος. Ατζιόρας. Και πάλι Ρίζος και πάλι μέσα. Είναι κάτι που βλέπουμε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες του και την οδηγεί σε ασφαλή μονοπάτια μέχρι στιγμή στο συν 5. Μαυρεδάκης. Με ταμπλό. Έχουμε. Έχουμε αλλαγές. Λοιπόν, ο Βούλγαρης περάσει στο παρκέ. Γιωργόπουλος. Γκατζιόρας. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Επιθετικό ριμπάδο τον Κούδα. Ούτε αυτός. Νέο επιθετικό. Κάνουν ό,τι θέλουν. Κατά τη ρακέτα της ομάδας του Λιόλιου. Το καλάθι θα έρθει. Με άκουσε. Με άκουσε ο αρχηγός. Και στείλε μήνυμα. Με άκουσε ο αρχηγός και στείλε μήνυμα. Απίστευτα πράγματα γίνονται. Τελικά δεν την απαρνήθηκε την ομάδα. Είναι εδώ. Δηλώνει παρόν. Απλά δεν μπόρεσε να έρθει επειδή ετοιμάζεται για τα play-offs που ξεκινάνε την Κυριακή. Κάνει τα βουντού του. Μήπως πάσει ο διάλος ο ποδάρι του και πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Όπο, με έπιασε στα πράσα που τον, που τον σταύρωνα. Όπο. Βέβαια να ξέρετε ότι ο κύριος Παπαδιονυσίου μπορεί την ώρα που στέλνει μήνυμα και όλοι πιστεύετε ότι είναι στο σπίτι του και κάθεται και παρακολουθεί το παιχνίδι, να είναι σε κανένα ουζερί με δυνατές μουσικές και να πίνει τα τσίπουρά του και τα φαγητά του και να ετοιμάζεται για μετέπειτα καταστάσεις και απλά να έχει ανοίξει, άνοιξε έτσι στιγμιαία το κινητό, μπήκε στο κανάλι μας και απλά έστειλε ένα μήνυμα για να προσανατολίσει τον κόσμο ότι και καλά κάθεται σπίτι και βλέπει το παιχνίδι. Να το έχετε στο μυαλό σας αυτό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε πριν μια εβδομάδα στο Instagram. Ναι, παιδιά, το έγραψε. Καλό καλοκαίρι. Απίστευτα πράγματα. Καλό καλοκαίρι έγραψε αυτός ο άνθρωπος. Και έχουμε 17 Μαρτίου. Πρέπει να το έγραψε γύρω στις 3.
Μαρτίου, σε μια καλοκαιρινή ημέρα. Εντάξει, δεν είναι και τελείως τρελός. Είναι τρελός, αλλά δεν είναι τελείως τρελός. Όντως ήταν καλοκαιρινή ημέρα εκείνη που το έγραψε. Και τώρα είμαστε με σκουφιά, μπουφάν, ισοθερμικά από κάτω. Εντάξει, για δύο μέρες, δεν θα αργιάρχεσαι για πολύ. Τον αποχαιρετούμε το χειμώνα, έτσι κι αλλιώς. Τζαβέλας. Ριζός. Θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Είναι πάνω στην προσπάθεια. Στην επόμενη σου δίνω τεχνική την πορευτορά του γελιού. Λοιπόν, 15-20, δεύτερο δεκάλεπτο, 5-33. Μασκετάκι αρένα, Master League, πρώτος όμιλος. Και το παιχνίδι που ακολουθεί μετέπειτα είναι για τον πρώτο. Φλούτσου Lakers. Καίγονται και οι δύο. Και οι δύο, και η ομάδα του Ασπιώτη και η ομάδα των του Ερίκου και του Κάρολου. Τζαβάρας. 3 δευτερόλεπτα. Ξεχάστηκε. Γεωργόπουλος, ο οποίος επειδή έχει τύχει να τους έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη χρονιά. Καλά δικεφάλαιο τον Γιώργο. Ο Τζαβέλας θα αφήσει την Πορτογαλή εκεί που πρέπει. Θα κερδίσει και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Έχει κάνει το 15-24. Αρχίζουν σιγά σιγά και παίρνουν σκορ και μέσα από το ζωγραφιστό. Η Αμφιδέξη είναι μια ομάδα η οποία είναι άκρος ανταγωνιστική, σκληροτράχυλη. Αν ήταν και πιο πλήρης, και αριθμητικά και ποιοτικά τους λείπουν τουλάχιστον δύο παιδιά ακόμα για να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω στα play-offs. Εκεί που θέλεις την ποιότητα, θα θέλεις και την πληρότητα, γιατί απέναντι σου έχεις ομάδες αθλητικές, με ενέργεια, που τρέχουν πολύ καλά το γήπεδο. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ κάτω από το καλάθι των γηπεδούχων. Τελικοί νικητές, τα πιστόλια. Σουρνάρας. Γιωργόπουλος θα πετύχει το καλάθι, νέο goal foul. 15-26. Η διαφορά στους 11. Λοιπόν, ο Γιωργόπουλος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών για να εκτελέσει την συμπληρωματική. Θα ευστοχίσει. 15-27 και διαφορά σε διψήφια επίπεδα αυτά των 12 πόντων. Έχουμε μπει στο δεύτερο μισό αυτού του δεκαλέπτου. 4-33 συγκεκριμένα. Λιόλιος, Ιωαννίδης για 3. Η μπάλα στο σίδερο. Μαζεύει ο Γιωργόπουλος. Και από εκεί στα σίγουρα χέρια του Ρίζου. Ρίζος, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικό παιχνίδι, εν πωλής αυτών οφείλεται το προβάδισμα των 12 πόντων της ομάδας του. Έχουμε βήματα τον Κούδα. Ο Στουρνάρας μέχρι στιγμής δεν έχει μπει στην εξίσωση. Κωνσταντινίδης στο Λιόλιο. Έχουμε φάουλ, το οποίο θα πάρει από ποιον, να το ρίζω. Αυτή την εντύπωση έχω. Τζάβι, Ιωαννίδης. Θα πάρει νέο φάουλ από τον Τζαβέλα. Και θα έχει δικαίωμα για δύο.
Οι ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 4 ομαδικά εκαστός. Από το επόμενο οποιοδήποτε φάουλ θα στέλνει τον πρωταγωνιστή της φάσης στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ο Ιωαννίδης ευστόχησε στην πρώτη. Ευστοχή και στην δεύτερη με τον τρόπο που μόλις είδατε. 17-27. Σε άμυνα man to man τα πιστόλια. Κουδάς. Θα πάει και ο Βούλγαρης για βοήθεια. Η πάσα προς τον Τζαβέλα ήταν εξαιρετική. Τώρα ή θα έπρεπε ο Γιώργος να περιμένει έξω το ζωγραφιστό την κατάλληλη στιγμή για να κόψει να πάρει την μπάλα. Ή θα έπρεπε να φύγει πιο γρήγορα η πάσα από τα χέρια του Κούδα. Νομίζω το πρώτο. Λοιπόν, ο Τζαβέλης θα πάρει το επιθετικό rebound. Τρέχουνε σε ρί, 4-0 τώρα. Ρίζος θα πάρει το screen για τρεις και αυτό. Είπαμε ρε Τάσο. Γιωργόπουλος δίνει καμπύλη στην μπάλα. Θα στοχίσει και πάλι στα χέρια του. Νέα προσπάθεια ούτε τώρα. Νομίζω ότι από τα χέρια του Κωνσταντινή θα περάσει εκτός. Το ριμπάντα το Βουλγάρι. 19-27. Η διαφορά στους 8 έχουν ευκαιρία να τη ρίξουν κι άλλο. 2-40. Δεύτερο δεκάλεπτο. Μπασκετάκι αρένα, πρώτο όμιλο, Master League. Ο Κούδας θα κλέψει από τον Γιώργο προσωρινά. Ο Γιωργόπουλος όμως θα την πάρει την πορτοκαλί στην κατοχή του και θα δώσει το Σουρνάρα. Πόσο μας αρέσουν αυτά τα τρίποντα σε αυτές τις καταστάσεις. Σε αυτή τη συνθήκη της επίθεσης. Το καλάθι δεν θα έρθει. Βούλγαρης. Στο Λιόλιο. Πατάει το πόδι στο φρένο. Ο Γιώργος πιέζεται από τον Τζαβέλα. Ζαβάρας. Ιωαννίδης. Ο Γιώργος είναι μόνος του. Θα πάρει το τρίποντο. Το βάλε. 22-27. Το 15-27 με ένα 7-0 το φέρνουν στο μείον 5. Μάλιστα. Είναι δεδομένο ότι τα πιστολιά θα διεκδικήσουν ό,τι τους αναλογεί μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Στουρνάρας είναι για αυτούς τελικός, μη λέμε τα ίδια. Γεωργόπουλος θα πάρει την εσωτερική. Τζαβέλας. Τελειώνει ο χρόνος. Δεν θα μετρήσει και να μπαινε. Η άμυνα είναι εξαιρετική. Εξού και χειροκροτείται από τον πάγκο Σίσομο. Έχει σηκωθεί όλος ο πάγκος και χειροκροτεί την άμυνα που μόλις βγάλαν τα πιστόλια. 1-30, 22-27. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Μόνοι αρμάνα καθήνει. Λιόλιος. Τέλος time out. Ιωαννίδης Βουλγάρης. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία, 24-27.
Θα μειώσουν ακόμα περισσότερο. Ρίζος. Θα κάνει το λάθος. Νέα ευκαιρία για τα Πιστόλια να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Βουλγαρίς. Ζαφάρας για τρεις για την ισοφάριση. Η μπάλα στο σίδερο από τα χέρια νομίζω του Γεωργόπουλου. Στουρνάρας. Έχουν κολλήσει 27 πόντους, χρειάζονται σκόρο. Τζαβέλας θα γυρίσει. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Το χρειαζόντουσαν αυτό το γκολ φάουλ, ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή που είχαν κολλήσει οι Ρωσονέροι. 24-29 και θα έχει δικαίωμα και για μία. Λοιπόν, τέλος ημιχρόνου.
Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Τζαβέλας. Γεωργόπουλος. Ρίζος. Θα ξεκινήσει καλά και το δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να μπει κι άλλο στην εξώση. Δεν φτάνει μόνο ο Τάσος. Αμβρόσιος θα πατήσει καλά για δύο. Δεν θα μπει το καλάθι. Δεν πέσει. Δεν είσαι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ανοίξει κουβέντα με τους οργανωμένους των αμφιδέξιων. Και χάσαμε το καλάθι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Γιώλιος το πέτυχε. Έχει μειώσει στους 3, 26, 29 και θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Ο Τζαβέλας προσπαθεί να τους ξυπνήσει, δεν πάει κανένας δίπλα στον... Εύστοχος. ...27-29 Ρίζος. Γεωργόπουλος για τρεις, θα το βάλει ο μικρός, όχι. Έχουμε εδώ. Ο Τζαβέλας είναι στο έδαφος. Τουρνάρας, Γεωργόπουλος. Θα πατήσει καλά για δύο. Η μπάλα Στεφάνη. Και πάλι στο Γεωργόπουλο. Θα στοχίσει εκ νέου. Μαυρεδάκης καθαρίζει την υπόθεση αμυντικό rebound. Ρίζος. Στουρνάρας. Ρίζος και πάλι για τρεις. Θα στοχίσει. Κρατάει το κεφάλι του. Του έκανε περίεργα η μπάλα, παιχνίδια η μπάλα στη Στεφάνη. Μαυρεδάκης. Θα στοχίσει. Πάρα πολύ όμορφη η πάσα του Γιώργου στον Αμβρόσιο, ο οποίος δεν θα πετύχει το καλάθι. Κρίμα. 27-29 παραμένει. Γιώλιος για τρεις. Άστοχος. Βαρδούγιας πηδάει πιο ψηλά από όλους. Ο Σομπόι του λείπει. Το έχει σε αθλητικότητα. Και ψυχή. Θα κάνει το λάθος εδώ, τον μάτιαξα. Φαλιανός. Γιώλιος. Και πάλι στον Κεφαλιανό. Θα πατήσει καλά για δύο. Άστοχος, ο Βούλγαρης παλεύει για το επιθετικό. Η πορτοκαλί καταλήγει στα χέρια του Μαυρεδάκη, ο οποίος θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Θα κάνει το 29-29.
Βούλγαρης. 29-30 το παιχνίδι. Λιόλιος. Μαυρεδάκης. Αμβρόσιος. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. Και θα δώσει προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα του. Κεφαλιανός. Με το σουρνάρα κολλημένο πάνω του. Το καλάθι θα έρθει. Λιόλιος. Θα πάρει και πάλι την μπάλα. Τριάντα τρία. Σωσήν ένα. Ιωαννίδης. 33-32. Παραμένει Λιόλιος. Ένα-δύο βήματα. Το καλάθι δεν θα έρθει. Γιωργόπουλος θα βάλει και πάλι μπροστά την ομάδα του. 33-34. 4-44. Πάμε σε time out. Έλα ομάδα. Έβαλε ο Τσίρκας Πουλμάν. Λοιπόν, 33-34. Το παιχνίδι στον πόντο. Μπάλα χαμηλά στον Ιωαννίδη, θα στοχίσει. Τζαβέλα θα μαζέψει. Το 33-34 παραμένει. Η αναμέτρηση έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι. Αμβρόσιος θα πατήσει καλά, εξαιρετική ενέργειά του. Τα έκανε όλα σωστά, τα χάλασε στο τελείωμα. Ιωαννίδης. Μαυρεδάκης. Θα πάει μέχρι μέσα. Τζαβέλας. Τρία και 48. Ρίζος. Για τρεις. Όχι. Η μπάλα στο σίδερο. Ιωαννίδης. Τσαπανίδης θα πετύχει το καλάθι. Νέο προβάδισμα κατά πιστόλια.
35-34. Βάζουν εξαιρετικά δύσκολα στους Ρωσονέρι. 3 και 10. Είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο. Αμβρόσιος αυτή τη φορά θα περάσει, θα πάει μέχρι μέσα. Εξαιρετικός. Ένα παλικαρίσιο καλάθι. 35-36. Από τον γκάρτ, κόμπο γκάρτ, τον Ρωσονέρι. Η απάντηση δεν θα έρθει. Γιόλιος. Λοιπόν, ο Τσαπανίδης έχει κερδίσει το φάουλ, έχει δικαίωμα για δύο, θα εξοχίσει στην πρώτη. Το παιχνίδι τώρα είναι στα ίσα, 36 όλα και δικαίωμα για άλλη μία. Εύστορος και στη δεύτερη, 37-36, θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Ρίζος. Θα μείνει στον αέρα, τίποτα λένε οι ρεφ. Τώρα εδώ νομίζω περισσότερο το εκβίασε. Ζαβέλας. Θα βάλει το μαυρεδάκι μέσα. Και θα πετύχει το καλάθι. Εξαιρετικός ο Γιώργος. 37-38. Μία σου και μία μου. Τώρα προσπέρασμα για τους αμφιδέξιους. Μαρτζούγκος. Θα βάλει ο Τζαβέλη στα χέρια του. Πού είστε, φωνάζει στους υπόλοιπους. Ένα και 44. Ιωαννίδης, στον κεφαλιανό, θα πετύχει το καλάθι. Είπαμε, το παιχνίδι θυμίζει αγώνα πυγμαχίας. Το ένα χτύπημα διαδέχεται το άλλο. Κατζιόρας, θα πάρει το φάουλ, έχασε την ισορροπία του και ο κεφαλιανός και έπεσε πάνω του. Αμβρόσιος. Ρίζος για τρεις. Δεν πραγματοποιεί. Καλό τρίτο δεκάλεπτο. Ο Σουρνάρας δεν έχει μπει στην εξίσωση. Είναι κάτι το οποίο το συζητάγαμε. Και το συζητάγαμε σε χρονικό σημείο που οι αμφιδέξεις, συγγνώμη, ήλεγχαν το παιχνίδι. Για τα καλά κιόλας και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Ρίζος σε εκείνο το χρονικό σημείο ήταν on fire. Οι άμυνες βγαίναν. Είχαν περιορίσει τα πιστόλια. Αλλά αυτό οφειλόταν κυρίως στον επιθετικό ίστρο του Ρίζου και μόνο. Δεν γίνεται ένας παίκτης να κερδίσει αυτήν τη τόσο καλή και αξιόμαχη ομάδα. Πρέπει να μπουν κι άλλοι. Και ειδικά σε παιχνίδι που για αυτούς είναι do or die. Ο Κούδας θα κόψει σε πρώτο χρόνο. Μαυρεδάκης. Η μπάλα θα περάσει στο σοκαφιστό. Ιωαννίδης θα τελειώσει τη φάση. 41-38. Τζαβέλας. Γιωργόπουλος. Θα πάρει το φάουλ. Πού είναι η ομάδα, πού είναι η ομάδα τα πιτσιρίκια. Μιστάζουνε. Πού παίζουνε. Α, οκ, οκ.
τα λέμε και λίγο μετά με τους παίκτες της Φλουτ. 28 δευτερόλεπτα, 41-38, Γεωργόπουλος θα ευστοχίσει. 41-39. Τα 24 ανοίγουν στα πιστόλια. Εφόσον τα εξαντλήσουν, μένει χρόνος και για τους αφιδέξιους. Κεφαλιανός Σταυρωτή, θα αποφύγει τον Γκατζιόρα, θα πάει προς τον καλάθι. Κοιτάξτε πόσο όμορφη προσπάθεια ήταν αυτή που μόλις μας παρουσίασε ο Κεφαλιάνος εδώ στο κλεισό της Μπασκετάκι Αρένα. Ο Ρίζος θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ το χρεώνει το Μαυρεδάκης. Ο Τάος θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. 3 και 1. Εύστοχος στην πρώτη. Η αλήθεια χάρη μου είναι ότι κάθε φορά που λείπεις η ομάδα φέτος, έτσι φέτος, δεν λέω γενικά, και φέτος όταν λείπεις, baseball πάσα σε ποιον? Στο Γεωργόπουλο. Θα έχει χρόνο να σουτάρει, θα το κάνει. Μάλιστα, δεν κατάφερε τίποτα. Λοιπόν, χάρη μου, για να τα λέμε τα πράγματα. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, το ξέρεις, έχω αδυναμία. Σε συμπαθώ, σε εκτιμώ, με διασκεδάζεις όσο δεν φαντάζεσαι. Σε περνάω πάρα πολύ καλά μαζί σου, αλλά κάθε φορά που λείπεις η ομάδα πάει για νίκη μεγάλη. Λοιπόν, κάτσε εκεί που είσαι και κάτσε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μήπως και σωθούμε στο τέλος, το καταφέρουμε και παίξουμε και του χρόνου μάστερ. Λοιπόν, το τελευταίο τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Ο Μαρτζούκος έχει κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2. Λέει, τσίπουρα πίνω ρε, θα έρθω μετά για το πριν. Αυτά είναι, χάρη μου. Το ήξερα εγώ ότι πίνει τσίπουρα, το είπα κιόλας στη μετάδοση. Είπα, παιδιά, μην ξεγελιέστε, αυτός δεν κάθεται τώρα στη ησυχία. Κάτι κάνει παράλληλα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, 44-41. Το σκορ στους 3 πόντους. Γκατζιόρας, Ρίζος και πάλι στον Γκατζιόρα.
Γεωργόπουλος. Πολύ καλή η άμυνα του Τζάβη. Τζαβέλας για τρεις, άστοχος. Τα πιστόλια θα χάσουν το rebound. Γεωργόπουλος, Γκατζιόρας. Τζαβέλας και πάλι στον Γκατζιόρα. Γιατί το σκέφτεται τώρα εκεί. Για τρεις. Εντάξει, το παρασκέφθηκε. Να βλέπετε παίχτη να διστάζει έξω από την γραμμή των 6.75. Χαίρετα με τον Πλάτανο. Ας το καλύτερα, δώσ' την μπάλα. Για κάποιο τρόπο οι περισσότεροι των παικτών, των συμπαικτών του Στουρνάρα, ο ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου που έχω για αυτόν τον αγώνα, ο κύριος Χάρης Παπαδιονυσίου, με ενημερώνει ότι οποιαδήποτε ισοβαθμία είναι υπέρ των πιστολιών. Οπότε, τι συζητάμε τότε? Είναι πάρα πολύ κοντά στη... Θέλουν μία νίκη τα πιστολιά. Λογικά, η λογική λέει ότι οι Σουβλέκερς δεν θα καταφέρουν να κερδίσουν σήμερα. Και δεν θα καταφέρουν να κερδίσουν ούτε τόσο ποτό. Λοιπόν. Ο Ρίζος θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Οι Σουβλέκες αυτή τη στιγμή έχουν σε 16 αγώνες 21 βαθμούς. Η λογική λέει ότι θα πάνε στους 23. Τα πιστόλια έχουν 20 και με έναν αγώνα λιγότερο. Άρα χάρη μου και με ήτες, άμα χάσουν οι Σουβλέκερς στα δύο αυτά παιχνίδια, είστε, για να δω τι είστε. Πιστόλια 20, 21, 22. Γιόλιος καλάθι και φάουλ, το βάλε ο αρχηγός. Πω. Πενήντα. Και μία ελεύθερη βολή για τον Γιώργο. Αστοχός. Αυτό το καλάθι το έβαλε ο Παπαδιονυσίου από το σπίτι. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό το καλάθι το έβαλε ο Παπαδιονυσίου από το σπίτι. Αυτό το καλάθι δεν μπαίνει ούτε σε αγώνα επίδειξης. Και μπήκε σε τελικό. Γιατί το παιχνίδι αυτό είναι σαν τελικός άποψη για τα πιστολιά. Αυτό ακριβώς, χάρη μου, λέει ότι άμα χάσουν οι Σουβλέκερς απόψε και τελευταία αγωνιστική, μένετε στην κατηγορία και χωρίς νίκη. Απίστευτα πράγματα. Μόνο η ομάδα του Παπαδιονυσίου τα κάνει αυτά. Μόνο η ομάδα του Παπαδιονυσίου μένει με αυτόν τον τρόπο στην κατηγορία και μόνο η ομάδα του Χάρη βάζει τέτοια καλάθια σε τόσο κρίσιμο χρονικό σημείο. Απίστευτο. Άρα άμα σήμερα κερδίζουν τα πιστόλια, μείναν κατηγορία. Να έρθεις εδώ να δώσεις πριμ. Λεφτά, όχι σουβλάκια και φαγητά. Λεφτά. Με φάκελο να έρθεις. Και να μοιράσεις. Λοιπόν, ο Μαυρεδάκης θα πετύχει νέο καλάθι. 57-50. Κάτσε να σου πω πόσους φακέλους θα φέρεις. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 και 11. 11 φακελάκια βάλε μέσα. Βάλε μέσα εσύ. Βάλε κανένα πρασινάκι. Λοιπόν, Ιωαννίδης. Θα γίνει το λάθος. Αμβρόσιος. Θα πάει μέχρι μέσα. Εξαιρετική πάσα που ήθελε να περάσει. Εντάξει. Είχε το ρίσκο της. Είναι δεδομένο, αλλά εμάς μας αρέσουν αυτά. Νομίζω ότι η διαφορά η μεγάλη ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι ότι μία το θέλει πιο πολύ από την άλλη. Τα πιστόλια κατά κάποιο τρόπο είναι με την πλάτη στον τοίχο, αν και με την τελευταία ανάλυση στη βαθμολογική που κάναμε, όχι και τόσο, αλλά οκ. Okay. Δεν ξέρεις καμιά φορά τελευταία αγωνιστική τι γίνεται, χάρη μου. Μπορεί το σωποτό τελευταία αγωνιστική, το μισό σωποτό να είναι στο σωποτό και να κατέβουν 5 παίκτες.
και να κατέβουν οι άλλοι και να κερδίσουν. Δεν ξέρεις. Και οι Σουβλέκες δεν είναι κακή ομάδα. Άμα κατέβουν όλοι, και ο Ερίκος και ο Κάρολος και οι άλλοι, μπορεί να τους την κάνουν. Δεν είναι ότι είναι ομάδα η οποία δεν έχει μπάσκετ. Οπότε, μία νίκη τη θες. Γενικά, τελευταίες αγωνιστικές είναι τελευταία αγωνιστική όπως και να το κάνουμε. Είτε πρόκειται για το μπασκετάκι, είτε για την Ευρωλίγκα, είτε για τη Super League, είτε για την Premier League. Είναι τελευταία αγωνιστική. Οι αδιάφορες ομάδες είναι αδιάφορες ομάδες. Όπως και να το κάνουμε. Ετοίμασε εσύ το φακελάκι, τα φακελάκια τώρα τα 11 και... Γιώλιος. Μαυρεδάκης. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι τα πιστόλια έχουν ένα μοναδικό χάρισμα, στο οποίο θα συμφωνήσει και ο Παπαδιονυσίου τώρα με αυτό που θα πω. Έχει ένα χάρισμα να εξαφανίσει διαφορές που έχει δημιουργήσει εν ρηπεί οφθαλμού. Είναι ένα μαγικό χαρακτηριστικό των πιστολιών αυτό. Κούδας, 57-52. Ναι, χάρη μου, εντάξει. Αυτό λέω ότι ας πούμε, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Εντάξει, μπορεί την Κυριακή να... επειδή είναι μεσημέρι, να μην έχουμε ξυπνήσει καλά και να το πάρετε το μάτς. Κάποια στιγμή θα πάρετε και σε ένα μάτς, δεν μπορεί. Λοιπόν, 57-52. 3-40. Ιωαννίδης. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. 59-52. Τώρα εδώ οι αμφιδέξοι δεν παίξαν άμυνα. Μην το προσωποποιήσω. Ω, το Ρίσος. 59-55. Έξω από τη γραμμή των 6-75 μειώνει στους 4. Θα κρατήσουν τη διαφορά. Θα το πάρουν το μάτς. Ήρος ο Νέρι θα επιστρέψει. Έχουμε βήματα το Λιόλιο. Θα το μάθουμε σε 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Τζαβέλας. Κουδάς. Ρίζος. Γιωργόπουλος. Και αυτός για 3. Πολύ κακό. Airball. Η μπάλα από τα χέρια του Βουλγάρη έξω. Γεωργόπουλος. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. 59-57. Μειώνουν στους 2. Δύο και 28. Καθίστε αναπαυτικά για απολαύστε αυτό το φινάλε. Λιόλιος. Θα προσποιηθεί. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Και τώρα εδώ οι αμφιδέξοι έχουν την ευκαιρία τους. Ακόμα και να προσπεράσουν. Αμβρόσιος για 3 για το προσπέρασμα. Όχι. Επιθετικό ριμπάντο του Γεωργόπουλου. Και αυτός δεύτερο τρίποντο. Ούτε. Και τρίτο. Πάει ο Αμβροσιός για 2. Απίστευτο. 0-3. Κάσαν 3 ευκαιρίες να φέρουν το παιχνίδι. Στις 2 να προσπεράσουν. Στην 3 να φέρουν το παιχνίδι σα ίσα. Κεφαλιανός. Τι έχουμε. Επιθετικό φάουλ. Μάλιστα. Από το Μαυρεδάκι. Λοιπόν, πάμε, έχουμε time out.
Σταμάτα βρε, σταμάτα βρε. Σταμάτα βρε, μην χρυσουζεύεις την ομάδα. Σταμάτα. Έχει δίκιο όμως ο Χάρης, ναι, το έχει ξαναδεί το έργο, έχει δίκιο. Συμφωνώ μαζί του. Κούδας. Ρίζος. Θα στοχίσει. Βουλγάρης, θα μαζέψει το rebound. Γιόλιος. Με το ρίζο απέναντί του. Μαρτζούκος. Μαρτζούκος με τζαβέλα. Θα τον περάσει βήματα. Πάτησε. Δεν τα βήματα, ζητώ συγγνώμη. Πάτησε. Baseline, ο Ρεφ ήταν μπροστά, το είδε. 52 και 1 για το τέλος. Φαντάζομαι αυτή τη στιγμή τα μάτια που παρακολουθούν το παιχνίδι δεν είναι μόνο των ανθρώπων από τα πιστόλια ή από τους αμφιδέξιους, είναι και πιστάσιος μέσα σίγουρα. Τζαβέλα, θέλουν νίκη της ομάδας του Λιόλιου για να μείνουν ζωντανοί. 59-57 στο μείον 2 η αφιδέξη. Ο Γιώργος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Κοντογιάννη μυρίζομαι μέσα. Α, και φλίγκο. Λοιπόν, 59-58. Άστοχο στη δεύτερη. Το ριμπάτ από ποιον? Από τον Λιόλιο. Ο οποίος θα καλιάσει την πορτοκαλί. Θα την πάρει στην κατοχή του και θα κατεβάσει και την μπάλα. Ο αρχηγός της ομάδας, Ιωαννίδης, θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. 33-2, η κατοχή στους αμφιδέξιους είναι στο μείον 1, ο Στουρνάρας καλεί σε time out. Και τι καλύτερο από το να περιμένω το σχόλιο του Παπαδιονυσίου για αυτά τα τελευταία 33-2 που έπονται εδώ στην Μπασκετάκια Αρένα. Περιμένω με μεγάλη αγωνία να διαβάσω τι θα σκαρφιστεί αυτό το δαιμόνιο μυαλό του, τι θα γράψει αυτή τη φορά. Θα γράψει ότι το χάσαμε το παιχνίδι, κάθεσε να δείτε τώρα. Λέγε Χαρούλη, άμυνα θα βγει. Οι ομάδες σιγά σιγά επιστρέφουν στο παρκέ. Αμβρόσης στην επαναφορά. Γεωργόπουλος. 30 δευτερόλεπτα, τα 19 για τους αμφιδέξιους. Κούδας. Αμβρόσιος. Ρίζος. Θα πάρει αυτό στην προσπάθεια. Θα μείνει στον αέρα, θα στοχίσει. Κούτα στο επιθετικό! Θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ! Απίστευτο! 59-60-18-3 για το τέλος. Η άμυνα σε πρώτο χρόνο βγαίνει. Στη συνέχεια ο Κούτας παίρνει το rebound. Βάζει το καλάθι, παίρνει το φάουλ, χάνει τη βολή. 59-60, 12 δευτερόλεπτα. Κεφαλιανός. Μία επίθεση, μία κατηγορία. Λιόλιος. Κεφαλιανός. Θα περάσει. Ο Μαρτζούκος θα πάρει την επίθεση, πρέπει να σουτάρει. Δεν θα σουτάρει ποτέ κανείς. Χάσαν το παιχνίδι. Απίστευτο. 59-60. Ουσιαστικά η αμφιδέξη, μη με παρεξηγήσεις Γιάννη μου, κλέβουν το παιχνίδι. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους σας που μου κρατήσατε συντροφιά. Ελπίζω να το απολαύσατε. Τα λέμε σε λίγο με το παιχνίδι το δεύτερο της βραδιάς, Φλούντ Μεσου Βλέγκερς, ίδιο όμιλο για τη Μάστερ. Βελιβασάκης, Παπαδιονυσίου.
και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Όσοι δεν μπείτε μετά, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι μπείτε, τα λέμε σε λίγο. Γεια χαρά σε όλους.